στη θέση που βρίσκεται ο κύριος Λόης αυτή τη στιγμή, πριν συνομιλούσαμε με την κυρία Δάρα. Πριν από αυτό, ο κύριος Λόης μας είπε πολλά και ευχάριστα για τα όσα μας περιμένουν στις 13 του μηνός, κάτω από το φως του φεγγαριού. Αναφερθείτε λίγο εκτενέστερα. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε τους αρχιτεκτονικούς μας χώρους. Από πέρσι, όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε τα ιερέα και έχουμε τώρα τουλάχιστον μια τετραετία, πενταετία που γίνονται εκδηλώσεις στον αρχιτεκτονικό χώρο του Ιερέου, έτσι με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες της Ελλάδας. Πέρσι είχαμε την κυρία Λοτσάρη, όπως γνωρίζετε, παλαιότερα την κυρία Πέτα και προσπαθούμε ταυτόχρονα να αναδείξουμε και τα δικά μας θέματα, όπως είναι η φιλαρμονική του Δήμου μας. Η οποία πραγματικά χρόνο με τον χρόνο αναδεικνύεται και δείχνει, ότι έχει, δείχνει σημάδια ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Και να έχουν τα παιδιά να ασχολούνται πραγματικά με τη μουσική. Αυτό γίνεται παράλληλα με τη μουσική σχολή, η οποία έχει ιδρυθεί στο πνευματικό κέντρο και δηλαδή βλέπουμε παιδιά τα οποία το βλέπουν και σαν επαγγελματικό τομέα, το τομέα της μουσικής. Και ταυτόχρονα σας είπα ότι προσπαθούμε να ανοίξουμε τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, όλων αυτών των σκοπών των οποίων σας είπα και για να παράγει ο πολιτισμό ο Δήμος, και όχι μόνο για τους δημότες, αλλά για όλη, για όλη την Κορυφή, για όλη την Πελοπόννησο, για όλη την Ελλάδα, που οργανώσαμε στην Πανσέλινο αυτή τη συναυλία, η οποία φαντάζομαι ότι είναι μια από τις καλύτερες του καλοκαιριού και έτσι πρέπει να είναι. Θεού θέλοντος για τον καιρό εννοώ, και πιστεύω ότι θα μας θυμίσει ο κόσμος με την παρουσία του. Η κυρία Δάρα είναι αναγνωρισμένη και ως τραγουδίστρια και ως ηθοποιός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει τιμηθεί γι' αυτό. Και κάνει, σας είπα και προηγουμένως στην εισαγωγή εκεί για το 2004 του Ολυμπιακού Σταθμού. Άρα λοιπόν είχαμε καλύτερη επιλογή από την κυρία Δάρα. Πράγματι, ο Κολοκύλος ομολογεί στη φιλαρμονική. Την επιλέξαμε και εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο την αποδεχτήκαμε αμέσως. Θα συνεπάρξουν μουσικά, υποθέτω έτσι. Θα συνεπάρξουν μουσικά. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια τα οποία είναι γνωστά, σας είπε και η κυρία Δάρα τι θα πούν. Μάλιστα έχω εδώ τα τραγούδια. Μερικά από αυτά είναι Νύχτα Μαγικιά, Τσίρν Αγάπη, Η Σκλάβα, έτσι ελληνικά και ξένα, Πόσο Λυπάμαι, Ντο Κράι, Φορμία Αργεντίνα κτλ. Μέμορι και άλλα πολλά και άλλα πολλά. Τα οποία πραγματικά θα μας μαγέψουν γιατί εντάξει, είναι ένας χώρος που πραγματικά εκείνο το βράδυ με την Πανσέλινο θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα η οποία να μείνει αξέχαστη σε όλο τον κόσμο. Αξέχαστη γιατί, για πολλούς και διαφορετικούς, κυρίως για να ξεχάσουμε ας πούμε, ότι, ότι η κρίση αυτή την οποία περνάει η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, βλέπετε και ο κόσμος ολόκληρος και η Αμερική ακόμα, δεν θα είναι σίγουρα και η κρίση. Θα είναι μόνο κρίση οικονομική η οποία θα ξεπεραστεί. Ρωτήστε να μην το επιτρέψετε τουλάχιστον στο Δήμο μας, θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό ακριβώς. Πολλοί μας κατηγορούν, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, για ποιο λόγο κάνουμε εκδηλώσεις, τη στιγμή που μάλιστα δίνουμε όλες τις δυνάμεις μας για να σταθούμε. Σας είπα προηγουμένως ότι ήρθε και η προϋπόθετη απόφαση της έγκλησης της περιφέρειας. Τώρα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, μάλιστα, το Δήμο να στείλει ασταλή για να εκδεθεί και από το φίλο και μέρος της κυβερνήσης να ξεκινήσει το νομικό πρόσωπο με όλες τις δυνάμεις. Όμως αυτό δεν μας πτωεί. Ξέρετε ότι υπάρχει χορηγία του μεγάλου μας χορηγού, του καζίνου, το οποίο το ευχαριστούμε βεβαίως, είναι 100.000 ευρώ και αυτά τα χρήματα δεν έχουν αφηθεί με πάση θυσία. Και με τα χρήματα αυτά κυρίως γίνονται οι περισσότερες εκδηλώσεις, ανάμεσα στο οποίο και αυτή εδώ πέρα, η οποία είναι και δική μας εκδήλωση με την κυρία Δάρα. Άρα λοιπόν, αυτό που οφείλαμε να κάνουμε είναι αφενός να μην χάσουμε τα χρήματα, αφετέρουμε αυτά τα χρήματα να παρουσιάσουμε τις ποιοτικότερες εκδηλώσεις που μπορούσαμε να παρουσιάσουμε στο σχετικά έτσι βραχή χρονικό διάστημα. Το οποίο ανέλαβε το πνευματικό μας κέντρο, έτσι, το Διοικητικό του Συμβούλιο. Και το παλιό και το νέο, λοιπόν, συνεργάστηκαν σε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δημοτών, των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου. Και πιστεύω στο μέλλον να πάμε ακόμα καλύτερα. Θα ήθελα να τονίσω για την εκδήλωση αυτή ακόμα, είναι ότι έχει έρθει έγγραφο από το διεύθυνση, από την Λάμδα Ζήτη Εφορία και λοιπόν στην Πόρτο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον χώρο αυτό, εκτός ότι πρέπει να επιτηρούμε και να προσέχουμε μην το φτιάξει καμιά φωτιά. Άρα λοιπόν όλοι μας πρέπει να προσέχουμε γιατί υπάρχει παρακειμενός, εκτός από τον αρχαιολογικό χώρο ο οποίος είναι πανέμορφος. Όλη η περιοχή, ξέρετε, είναι τουριστική και ένα καμάρι για το Δήμο μας. Έχετε καεί στο παρελθόν και δεν θέλουμε να ξαναδέσουμε τέτοιες συνέπειες. Πρέπει να κρατούμε το χώρο καθαρό, να είμαστε προσεκτικοί. Τα κινητά μας πρέπει να πενεργοποιηθούν την ημέρα εκείνη, έτσι, να μην καπνίζουμε έτσι, στο χώρο εκεί πέρα, να το προσέχουμε
και γενικότερα να είμαστε καθαροί. Θα υπάρχει ένα κηλικείο το οποίο, μια καντίνα το οποίο να ταξιδεύει τις ανάγκες των πολιτών, γι' αυτό να πρέπει να προσέξουν. Και επίσης θα μπορούν να συνοηθούν κάποιοι το ιερέων τους, από ό,τι ξέρω, βάζει και πούλμαν, έτσι με ένα μικρό αντίτιμο των 10 ευρώ, να μεταφέρει στη λίμνη τον κόσμο. Άρα λοιπόν θα δουν θέσεις, φαντάζομαι, να συνεργαστούν με τις κούρσες τους, να πούμε χώρους εκεί πέρα, ώστε να γίνει στην αυλή ανεμπόδιστα και να φύγουμε όλοι ωραία και καλά, και έχοντας μόνο τις αγαπημένες αναμνήσεις, τα ονειρικά τραγούδια της κυρίας Δάρα και της κανονικής μας.